μασαδική κατάφορα, ετοιμάζω μια απάντηση. Ναι. Ναι. Να είμαι ευγενής, διότι ξέρεις είναι το λέγε κάτι θα μείνει. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι μόνο δεν τίθεται θέμα από εμάς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε να ιδιωτικοποιήσουμε την καθαριότητα. Έχει πλάκα ότι μας συνδέει και με ευρύτερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μα εκεί απορρίσαμε περισσότερο εμείς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε έχουμε δώσει έμφαση στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της υπηρεσίας. Ναι. Για τα απορρίμματα ειδικά. Και έχουμε και πολύτιμο σύμμαχο τους εργαζόμενους σε αυτή την υπόθεση και δεν τους διαχωρίζουμε σε μόνιμους και συμμαχιούχους. Διότι δουλεύουν, έχουμε κάνει ακόμα πιο καθαρή την πόλη, έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί με τους εργαζόμενους και των δύο και των τριών κατηγοριών, όλων των κατηγοριών και έχουμε δώσει εντολή να πληρωθούν. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα... Έχετε στείλει τα εντάλματα κανονικά δηλαδή, Δήμαρχε? Βεβαίως. Ναι. Okay. Υπήρξε μια καθυστέρηση μιας μέρας, ας πούμε, μεταξύ της οικονομικής υπηρεσίας και της ενταλματοποίησης, όχι γιατί ο Δήμαρχος δεν θέλει να το κάνει. Εντάξει, η οικονομική υπηρεσία καθυστέρησε μια μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά είχε εντολή από εμάς, έχω υπογράψει εντολή δύο φορές και θα πληρωθούν οι συμβασιούχοι. Είχατε πρόβλημα εσείς με τον επίτροπο ή υπέγραψε κανονικά? Με την τι λέτε? Αν υπήρχε πρόβλημα με την επίτροπο, ναι. Με τον επίτροπο ή υπέγραψε κανονικά? Ξέξτε, ο επίτροπος τα πήρε σήμερα. Mm-hmm. Περιμένουμε να υπογράψει. Α. Η γνώση που έχουμε κάνει είναι ότι θα το υπογράψει. Αλλά δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, αυτό το θέμα ναι. Έχει δημιουργηθεί όντως. Συνολικά. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει δημιουργηθεί, όχι σε όλες. Γιατί την έχω επισκεφθεί μάλιστα την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε κουβεντιάσει τις λεπτομέρειες. Έχω βρει καλό κλίμα. Η διαβεβαίωση είναι ότι θα υπογράψει. Με εντέλεσε του Δημάρχου. Τι άλλο να κάνει ο Δήμαρχος? Άρα οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι θα πληρωθούν κανονικά στις 10 του μήνα και εσείς δεν έχετε γίνει όργανο των Βρυξελών? Βεβαίως. Τώρα με τις Βρυξέλλες θα μιλήσω το μεσημέρι να δω αν συμφωνούν. Εγώ τα έχω υπογράψει ήδη. Συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Εγώ τα έχω υπογράψει. Εντάξει, κύριε Σταθόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευκαιρία δοθείς να σα ρωτήσουμε και για τις δημερεσίες. Ναι, γιατί ναι, λέγαμε χθες μια ανακοίνωση από τον κύριο Ζορμπά. Τι έγινε τελικά? Του κάνατε τρίπλα, δεν τον αφήσατε να πάει η εκκλησία. Τι έγινε, κύριε Σταθόπουλε? Ζορμπάς, επειδή δεν πάει καλά πολιτικά, έχει διαλύσει την παράταξη του. Του φταίνε όλα, λοιπόν. Κοίταξε, αναγκαστικά το αντιμετωπίζω με χιούμορ. Για να το πούμε και αυτό, λοιπόν. Ναι, ναι. Γιατί εδώ έχουμε. Κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας, παραδοσιακά στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εκκλησιασμό το πρωί, ως γνωστό. Παντού αυτό, ναι. Παντού. Δεύτερον, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής κάνει μια εκδήλωση την οποία τη συνεχίζουμε εμείς με ομιλία για το νόημα της μέρας. Και τρίτον, κάνουμε ένα γεύμα παραδοσιακά από την εποχή του Αείμνηστου Σταύρου του Κότση που το παραθέτουμε για τους ιερείς και τα δημοτικά συμβούλια. Μάλιστα. Τα εκκλησιαστικά συμβούλια, συγγνώμη. Και είναι και η αρχηγή των παρατάξεων εκεί κλπ. Ωραία. Πρώτον, ο κ. Ζορμπάς αυτό το είχε καταργήσει. Το γεύμα. Α, έκανε τα άλλα δύο. Το γεύμα από την εποχή του Σταύρου του Κότση που το συνέχισαν. Ο Σιδέρης, ο Γιανακόπουλος, υπήργησε. Γιατί έκανε οικονομία στο Δήμο. Ένα γεύμα που κοστίζει 700 ευρώ, ξέρω πώς. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σε λίγο πάρτε. Τώρα συνέπεσε με την. Εμείς το επαναφέραμε. Συνέπεσε ναι. Η γιορτή με τις δημερεσίες. Τι συνέπεσε φέτος? Την ώρα που ήταν η εκδήλωση, 11.30 ώρα το είχαμε βάλει, είπαμε τρία πράγματα στην. Και ο Ζορμπάς ούτε στην εκκλησία παραβρέθηκε. Που ήταν νωρίτερα από τις ημερεσίες. Ναι. Που ήταν νωρίτερα από τις ημερεσίες και τέλειωσε λίγο πριν τις ημερεσίες. Ούτε στο γεύμα που κατήργησε ο ίδιος και το έχω επαναφέρει εγώ από την πρώτη χρονιά που ήρθα. Που δεν μπορούσε να παραστεί, όπως δεν μπορούσε να παραστεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκδήλωση. Στην οποία εκδήλωση τους ίδιους παρόντες είχε, τους ιερείς και τα εκκλησιαστικά συμβούλια περίπου. Ναι. Βρήκε λοιπόν να με κατηγορήσει για κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ. Γιατί οι ημερησίες, όπως ξέρετε, γίνονται πρωί. Γίνεται... Και όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Γιατί... Γίνονται πρωί γιατί παίρνουν πάρα πολύ χρόνο, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία.
Θα μπορούσε να γίνει απόγευμα. Θα μπορούσε υπό την προϋπόθεση ότι έπρεπε να συνεννοηθώ με 33 δημοτικούς συμβούλους, να το κάνω Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα για να είναι ο Ζορμπάς, ο οποίος δεν φρόντισε να ούτε στην εκκλησία να έρθει, ούτε στο γεύμα να έρθει. Ενώ ήρθαν όλοι οι άλλοι σχεδόν, όλες οι άλλες σχεδόν παρατάξεις. Ο μόνος που απουσίασε από όλα αυτά ήταν ο Ζορμπάς. Βρήκε λοιπόν να με κατηγορήσει γιατί κάναμε πρωί τη διμερεσία. Άμα βρείτε ένα δημοτικό συμβούλιο που δεν έκανε πρωί τη διμερεσία, να μου το πείτε. Ναι. Πάντως, εμείς μέσα σε δύο μέρες λάβαμε μία καταγγελία ότι έχετε γίνει πιο χριστιανός από τον Ζορμπά και μία δεύτερη ότι είστε όργανο των Βρυξελών, κύριε Σταθόπουλε. Καταλαβαίνετε γιατί σας πήραμε τηλέφωνο. Σαφώς και είμαι πιο χριστιανός από τον Ζορμπά, παρότι ορκίστηκα με πολιτικό όρκο όμως, ξέρετε, αν δεν ξέρετε, σας λέω. Διότι θέλω να έχουμε μια διακριτότητα σχέσεων, αλλά σαφώς είμαι πιο χριστιανός στην ουσία του χριστιανισμού. Μάλιστα. Στην ουσία του τι είναι χριστιανός. Ο αλληλέγγυος, ο άνθρωπος που βοηθάει, ο άνθρωπος που αγαπάει τον πλησίο του, ο άνθρωπος που δίνει τον ένα του χιτώνα, άμα έχει δύο, βεβαίως και είναι. Από πολύ περισσότερους. Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Καλή σας μέρα. Και πολλές και πολλά πολιτικά απ' έξω. Το κάνετε χειρότερο. Επειδή γνωρίζομαστε πολλά χρόνια, το κάναμε λίγο ευστράτως.